Η δεύτερη καλεσμένη μου είναι να μην πέσει στο στόμα της. Κάποια στιγμή δήλωσε πως αν δεν την είχαν φέτος στην επιτροπή του Talent Show θα πήγαινε να τα σπάσει όλα και μετά από αυτό βιαστήκαμε να την καλέσουμε στο Αργά. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, κυρίες και κύριοι, και όπως είπα, να μην πέσει στο στόμα της είναι η Μπέση Μάλφα. Πάρε μπαλάκι. Πάρε μπαλάκι. Πάρε πορτοκαλί να ταιριάζει με αυτά που φοράς. Και μαύρο. Ναι, δεν ταιριάζει με το κάτω. Μαύρο δεν γίνεται. Πήγες να μας πάσεις εδώ το σκηνικό. Ναι, γιατί είδα ότι ο φίλος σου έξω αγχώνεται. Κάτι με τους καναπέδες. Είσαι τσαμπούκι. Όχι, μωρέ. Δεν είσαι. Τάχα μου είναι αυτό, να φοβούνται οι εχθροί. Εσύ με ξέρεις. Σε ξέρω, είσαι φασαρτζού καθόλου. Όχι. Φασαρτζού είμαι χαρούμενη. Άμα ο άλλος είναι χαρούμενος, είμαι κι εγώ. Γιατί είσαι ζωντανό ανθρωπάκι. Γιατί φοβάμαι, μην πεθάνω. Οπότε λέω δεν το χαίρεσαι τώρα που είσαι ζωντανή. Τα παιδάκια σου πόσο είναι τώρα. Η κόρη 17. Ωραία, πού είσαι. Εντάξει, άστα. Και ο μικρός 9. Τελειώνουμε, τρίτη ηλικίου. Με 20 λέξεις, πώς τα περιέγραφες τον εαυτό σου, γρήγορα, χωρίς να σκέφτεσαι πάρα πολύ. Ξανθιά που ήταν με λαχρινό κάστανη, γρήγορη, φυής, τσαμπουκάς, κομπλεξικιά, καλή τραγουδίστρια, καλή ηθοποιός, καλή συμπαθητική χορεύτρια. Πόσες είπα, 7. Είπες, ωραίες. Και άλλες 20 λέξεις. Αυτή η περιγραφή που έδωσες εκτός από το κομπλεξικό, όλα τα άλλα αφορούσαν εξωτερικά στοιχεία και ήταν σαν περιγραφή που δίνεις στην τρομοκρατική υπηρεσία για να βρούμε κάποιον. Ναι. Πιο εσωτερικά δεν έχεις να πεις. Όχι, είμαι επιφανειακός τύπος. Σιγά μην είσαι επιφανειακός τύπος. σε τι είσαι καλύτερη, πιστεύεις εσύ, στην κωμωδία ή στο δράμα? Ναι, δεν υπάρχει κωμωδία. Όχι, άμα έπρεπε να διαλέξεις. Όχι. Να διαλέξεις. Μα αφού δεν υπάρχει, σου λέω. Δεν υπάρχει. Θέλω όμως να παίζω κωμωδίες για να γελάω εγώ, επειδή είμαι καταθλιπτική. Εγώ καταρχάς θέλω να πω στον κόσμο, επειδή ο κόσμος μας έβλεπε, ας πούμε, και στο Κεπάλι Φίλοι και επαναλήψεις και λατρεμένη δουλειά και συνεργασία. Θέλω να πω ότι με αυτό που είχα πάθει πλάκα μαζί σου ήταν πως κάναμε, ας πούμε, εκεί που μιλούσαμε, πάμε 5, 4, 3, 2. Έτρεχε το δάγκ. ότι πατάς ό,τι κουμπιά θες στον εαυτό σου και στην ηθοποιία. Με τι αυτοματισμούς δουλεύεις? Έχεις απίστευτο ταλέντο. Έχω. Α! Ευχαριστώ! Παναγιά μου, ήρθε να γυρίσει και όχι να ντρέπομαι. Σε ευχαριστώ. Όχι, είσαι πολύ ταλαντούχο πλάσμα. Αυτό να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία αυτό που έχω πει. Το λέω ο κόσμος. Το βλέπει. Εντάξει, εγώ είμαι ψώνιο, μ' αγαπάω, μ' αρέσω, αλλά δεν σημαίνει ότι αρέσει και στου άλλου, έτσι. Τι σ' αρέσει περισσότερο από όλα αυτά που κάνει, να χορεύει, να τραγουδάς ή να παίζει? Να έχω την υγειά μου να τα κάνω και τα τρία. Αυτό μου αρέσει. Να σου πω, πέρσι στο talent show, ας πούμε, στο Sound Face... Your Face Sounds Familiar, ναι. Ναι, σε αυτό. Έτσι. Του ζήλευες καθόλου που δεν είσαι εκεί πάνω και ήσουν κάτω? Όχι. Παναγία μου. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Εν τω μεταξύ, εγώ, γιατί θαυμάζω αυτά τα παιδιά και δεν θέλω έτσι να τους κρίνουμε με ευκολία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν. Εγώ μπορεί να ήθελα και ένα μήνα για να ετοιμάσω ένα τέτοιο πράγμα. Και δεν είναι μόνο λόγω τελειωμανίας. Σιγά μην ήθελες ένα μήνα, εσύ τα κάνεις έτσι. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, okay, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Όταν έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό το είδωλο το οποίο σου έχει τύχει, το αγαπάς κιόλας, δεν θες ένα χρόνο. Εγώ θέλω πολύ χρόνο. Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ, ας πούμε, έβλεπα τον Τάκη τον Ζαχαράτο που λύσαγε. Γιατί ήξερε ότι πολλά από αυτά ο ίδιος μπορεί να τα κάνει και καλύτερα. Και λύσαγε και κάποια στιγμή ανέβαινε πάνω, έντυχνε, έκανε κτλ. Το ίδιο δεν το πάθαινες κι εσύ, δηλαδή. Όχι, γιατί εμένα. Εγώ σε δεν έχω πολλά σχέση από αυτά που είδα, λέω, άμα βλέπατε την Μπέση να το κάνει. Τι λέω, μωρέ, δεν έχω. Δεν έχω σχέση πολύ με τη μίμηση. Δεν ξέρω αν την κάνω καλά. Ναι. Αυτό που κάναν τα παιδιά ήταν συγκλονιστικό. Την αγαρμπίλα τη Ρίτα Χέιουαρθ μπορεί να την κάνει κανένα. Μαλάκια σου. Και κάτσε πάνω του στην αγαρμπίλα. Εντάξει, μα τι γέλιο θα ήμουν. Τι όταν μα έκανε αυτά που τα κάνει και έτσι. Δεν του ζήλευε καθόλου, ρε παιδί μου, που του έβλεπε. Του λυπόμουν βασικά. Τι περνάνε, να πω την αλήθεια. Ήσουν και πολύ τρυφερή μαζί του. Ήσουν η πιο επίοικη, νομίζω, με όλου. Όχι, δεν ήμουν επίοικη. Αυτό μπερδεύει ο κόσμο. Ήμουν ευγενική. Εσύ που με ξέρει λίγο παραπάνω, έλεγα την αλήθεια, του έδινα κλειδιά. Αυτοί αντιλαμβανόντουσαν ότι κάτι του λέω σκληρό, αλλά ήταν με ευγένεια για να πάνε να δουλέψουν το επόμενο. Εγώ σε αυτός πολλά πάντως διαφωνούσα με την επιτροπή σας.
Σε πολλά, δηλαδή, κάποια από εσάς, δεν νομίζω το έλεγες εσύ, έλεγαν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις φύγει από την μιμική και πηγαίνεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα έχουν αξία να γίνονται όταν περνάνε από ένα προσωπικό φίλτρο. Αυτός όταν λοξά βάζεις ένα σατυρικό στοιχείο. Αυτό που έκανε και εξαπάτησε όλο τον κόσμο ο Θανάσης ο Αλευράς. Ναι, ναι, ο Θανάσης όλο από ένα προσωπικό σατυρικό ελαφρύ φίλτρο το έκανε και γι' αυτό μάγεψε όλο τον κόσμο. Τον μάγεψε όντως. Μετά δηλαδή, άμα κάνεις πιστή αναπαράσταση αυτού του πράγματος, δεν είναι κάτι, είναι στεγνό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Απόλυτα συμφωνώ. Θέλει να βάλεις τη δική σου την νότα, λίγο απόλυτα. Να κοροϊδέψεις. Αλλιώς δεν έχει. Ότι και ο κόσμος αυτό αγαπάει στη μίμηση. Γι' αυτό ονομάζεται μίμηση. Αν ήταν, βλέπεις τον ίδιο τον καλλιτέχνη, δεν έχει διαφορά. Σημασία έχει πώς προσεγγίζεις εσύ τον καλλιτέχνη. Και τι διαλέγεις από αυτά που έχει να προβάλλεις προς τα έξω. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ εδώ προσπαθώ τώρα σιγά σιγά κάνω κάποιες δοκιμές ναι, με κάποιους ανθρώπους. Το έχω κάνει κανένα δύο φορές. Ναι. Όχι, θα σου πω. Κάνω ένα άλλο talent show εγώ. Ναι. Δικό μου, δικής μου επινόησης. Αλλά σιγά σιγά θα το βρω, ξέρεις, με τους καλεσμένους. Θα λέω καμιά δεκαριά λέξεις. Ναι. Εγώ θα λέω τη λέξη και εσύ από αυτή τη λέξη ορμόμενη με παρορμητισμό χωρίς. Πάρα πάρα πολύ σκέψη. Θέλω να μου φτιάξεις μια προσωπική, γίνει, ξέρεις, ναι, μια καλά, προσωπική okay. ιστοριούλα. Ναι. Θα ακούς τη λέξη και από αυτή τη λέξη μια προσωπική. Να το δοκιμάσουμε. Ναι, έλα, έλα, πάμε. Άντρες. Ωραίοι. Όχι λέξη, μια προσωπική δική σου ιστορία θέλω να μου πεις. Με εσύ άντρες. Με τους άντρες, ναι. Οκ, okay, εγώ από μικρή δεν είχα καλή σχέση με τους άντρες. Γιατί νομίζω ότι ήμουν αρκετά χειραφετημένο άτομο. Μ' είχε μεγαλώσει ο πατέρας μου σαν αγόρι. Οπότε και δεν με πλησιάζαν και πάρα πολύ. Ήμουνα και χορεύτρια, ήμουνα σκελετωμένη, δεν είχα στήθος, δεν είχα. Έχεις προλάβει νομίζω λίγο τέτοιο. Και μετά. Τους πλάκωνες στο ξυλό. Όχι, ρε παιδί μου, ήμουνα σαν αγόρι. Δηλαδή, εντάξει, τι. Ο γιος μου, μεγάλωσε, λέει ο πατέρας μου. Και δεν είχα ιδιαίτερα καλή σχέση. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ακόμα καλή σχέση. Γιατί. Είναι πολύ δύσκολο ένας άντρας να δεχτεί μια γυναίκα η οποία της κόβει το μυαλό της. Και, ναι, μου κόβει. Μπορώ να είμαι χαζή, είναι πανεύκολο και είμαι και αφελής είμαι και όλα, αλλά μου κόβει και λίγο. Ναι, λίγο. Περίμενε. Αυτό τι σημαίνει για το γεράσιμο ακριβώς, μπορείς να μου πεις, όλη αυτή την περιγραφή που έκανες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο επόμενος καλεσμένος κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή θα είναι ο γεράσιμος για να ακούσουμε και να πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη, βράδερ. Ναι, βράδερ. Επόμενη λέξη. Φίδι. Είναι ένα παγερό πλάσμα το οποίο μου έχουν τύχει δύο ιστορίες. Για πες δύο ιστορίες δικές σου. Από εκεί πρέπει να θυμηθώ. Γιατί έχουμε και μια ηλικία. Λοιπόν, η πρώτη φορά που αντίκρισα φίδι είναι στη Λευκάδα. Σε ένα μέρος που είχαμε πάει με την οικογένειά μου, είχαμε καταφύγει εκεί, διότι ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Κάτι είχε γίνει με ένα πλοίο, δεν ξέρω, είναι και κρατικά μυστικά αυτά, ελπίζω να με κλείσουν μέσα. Είχαμε καταφύγει εκεί γιατί τον κυνηγάγανε από τον Πεντάγωνο. Ήταν ήρωας ο πατέρας μου, αλήθειες το λέω. Και ο γλυκός μου μας έβαλε μέσα σε ένα νεσού Prince που είχαμε ένα άσπρο. Μπήκαμε μέσα, τρέξαμε εκεί στη Λευκάδα σε ένα χτίμα που έγινε η πρώτη συνάντηση της φιλικής εταιρείας. Έτσι λένε τουλάχιστον εκεί οι φήμες. Μπήκαμε μέσα, μας κυνηγάγανε κάτι τύποι με καπαρδίνες. Πώς τα βλέπεις τις ταινίες και γυαλιά. Τα βράδια έξω από το σπιτάκι αυτό το φρικτό στο οποίο ακούγαμε. Να περπατάνε διάφορα στη στέγη, ξύλινο σπιτάκι. Και μια μέρα που βγήκα από αυτές τις πέντε μέρες που κρυφτήκαμε εκεί έξω, να παίξω, αντίκρισε ένα φίδι. Με αντίκρισε και κρύφτηκε. Και η δεύτερη φορά, με αυτό θα γελάσεις πάρα πολύ, είναι στο σπίτι μου στα Σπάτα, στη σκάλα, κατεβαίνω με την παντόφλα, ένα πανέμορφο, δεν θα το ξεχάσω έτσι. Πανέμορφο, οχιά. Μάλλον ήταν οχιά. Το κοιτάω, είμαι με την παντούφλα έτσι, λέω «Αγάπη μου, τι όμορφο που είσαι! Τι χρωματάκια είναι αυτά! Παιδιά, μην κατεβείτε, ένα φίδι είναι εδώ!» Και συνειδητοποιώ τι έχει γίνει. Κάτσε και αρχίζω το. Και ουρλιάζω «Φίδι, φίδι, παιδιά!» Και βέβαια το φίδι έφυγε από τις φωνές. Ωραία, μου είπες για κανονικά φίδια. Μέσα στην έννοια υπάρχει και η αλληγορία του φιδιού, ξέρεις. Αυτό που λέμε, α, αυτός είναι φίδι κολοβό, που πολλές φορές μπορεί να έχει τη μορφή φίλου. Ναι, μωρέ, τα καημένα, ναι. Σου θυμίζω ότι ο Σατανάς εμφανίζεται έτσι στη λαϊκή παράδοση με ο κατηραμένος όφης. Τώρα αυτό είναι άλλο, είναι συμβολικό. Ξέρεις με λέω. Τι έχει να κάνει, με το σεξ, δεν είναι ακριβώς. Έχεις εκεί προσωπική ιστορία να πεις έτσι και για φίδι. Σεξουαλική. Με το σεξ. Όχι. Δεν. Καμία. Η επόμενη λέξη είναι ύπνος. Πολύ συχνά με παίρνει. Κοιμάσαι πάνω σου. Στα...
Και κοίταξε, είμαι άνθρωπος που αν δεν υπάρχει έτσι χαρά, ένταση γύρω μου, μπορεί να με πάρει ο ύπνος. Να με έχει πάρει... Όχι, έχω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία να σου πω, δεν θα σου πω ποιο έργο. Έχουμε πάει με το σκιαδαρές, δεν αφορά σε μένα, σε ένα έργο. Αχ, Παναγία μου, να... ελπίζω να μην καταλάβει ο κόσμος. Και βλέπουμε το έργο, τεράστια παραγωγή. Και ο Γεράσιμος αρχίζει και τον παίρνει ο ύπνος. Βέβαια ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Γεράσιμο, ξύπνα. Είναι φίλια πάνω στη σκηνή, θα γίνουμε ρεζίλι. Τίποτα. Τάκ, τον πήρε ο ύπνος. Του λέω, ευτυχώς εδώ που είμαστε δεν μας είδε κανένας. Την άλλη μέρα, το στο γράφα. Facebook, ο Σκιαδαρέσης σκημήθηκε στην τάδε παράσταση. Παναγία μου. Τώρα με αυτό που λες, δεν αντέχω να μην πω κάτι που θυμήθηκα. Όταν παίζαμε τον Κολντόνι, τον υπηρέτη το 2 Αφεντάδο με την Κάτια Δανδουλάκη στο θείασο το 96, ήταν χορηγός του θεάτρου τότε ο Λαμπράκης, ο Χρήστος, που είχε τα νέα και τα λοιπά. Και μας είχε πρίξει και η Κάτια και όλες, σήμερα θα έρθει ο Λαμπράκης που μας βάζει και λεφτά και θα κάνει και όλοι να παίρνουμε καλά για τον Λαμπράκη και ήρθε πρώτη σειρά. Ο γλυκός μου και κοιμήθηκε. Ένα ύπνο. Παίζαμε και κοιτούσαμε. Τέλειο. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη εκκλησία. Ναι. Τι εμπειρία έχω εγώ από την εκκλησία. Λοιπόν, είναι δύσκολη η εμπειρία που έχω, γιατί για κάποιους λόγους δικούς μου πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό, στο σύμπαν γενικότερα. Και στην έννοια το σύμπαν το έφτιαξε ο Θεός, αν πιστεύεις στο Θεό. Εννοείται, όλα αυτά μαζί, με ξέρεις. Αυτά όλα εκεί. Είναι μεγάλη συζήτηση, τώρα τι είναι να σου πω, ξέρεις. Για την εκκλησία εγώ θέλω, ας το σύμπαν. Η εκκλησία, λοιπόν, είναι ιερός ναός. Και χαίρεσε πάρα πολύ να πηγαίνει στη λειτουργία και πιστεύω και όλα. Αλλά όταν ήμουν έγκυος, πήγα να μεταλάβω η καημένη, στα δίδυμα ήμουνα. Δεν θυμάμαι σε ποιο ναό ήταν και μπαίνω μπροστά-μπροστά. Λέω, έτυχε με εκείνη τη μέρα να είμαι μπροστά. Και την ώρα που περιμένω, είναι ο παπάς με το κουταλάκι, έρχεται και λέει, οι άντρες πρώτα. Λέω, ήρθα να... Καταλαβαίνεις, σκέφτηκα διάφορα πράγματα. Άσχημη εμπειρία. Ναι, εκείνη την ώρα πριν την Θεία Κοινωνία. Ναι, η Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει άντρας ή γυναίκα, δηλαδή... Έτσι γίνεται πάντα. Δεν γνωρίζω. Έτυχε σε μένα. Ή είχε προτίμηση ο παπάς. Δεν ξέρω. Στους άντρες πρώτα. Διάσημη δεν ήμουν τότε. Αυτό δεν ξέρω, μπορεί να έχεις δίκιο. Υπάρχει ένα ανέκδοτο, το ξέρεις, που πηγαίνει ένας στον παπά και λέει... Πάτερ, ήρθα να εξομολογηθώ, αλλά δεν είμαι έτοιμος. Του λέει, γιατί παιδί μου, είναι πολύ συνταρακτικό αυτό που έχω να πω. Λέει, πρέπει εδώ να τα πεις. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορεί να βγει από μέσα μου αυτό. Μα γιατί, είναι πολύ άσχημο πράγμα αυτό που μου σημαίνει. Μα τι είναι αυτό που σου σημαίνει. Είμαι ομοφιλόφιλος. Αλήθεια, μωρό μου. Έλα, μωρέ. Υπάρχουν πολύ φωτισμένοι άνθρωποι, πάρα πολύ φωτισμένοι άνθρωποι που δεν είναι κολλημένοι σε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι απομεινάρια του ανώτατου Σανχεντρίν, θεωρώ, το συμβούλιο που δίκασε τον Ιησού κτλ. Σου λέει, είναι μεγάλη συζήτηση και επειδή έχω διαβάσει πολύ πάνω σε αυτά, άστο. Ναι. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Στα Ελοχήμ, στα Νεφελήμ και σε αυτά πιστεύεις. Έλα, σταμάτα. Τα έχω διαβάσει μόνο. Πειράζει. Λοιπόν, η επόμενη λέξη. Καμπαλάκια μου, καλέ, τα η επόμενη λέξη είναι λεμαργία. Τι σχέση έχω εγώ με αυτή. Τεράστια. Λοιπόν. Πρόσεξε. Οι μπάλες σου πέσαν κάτω, πάρε τώρα αυτήν. Δώσε μια μπάλα. Πρόσεξε, είπα λεμαργία, δεν είπα λεμαριά. Και το πας τα σεξουαλικά και... Όχι, όχι, όχι. Λεμαργία. Θες να πεις κάτι με το αργά. Ναι, κάτι αργά. Παρά ποτέ. Ωραία. Λοιπόν, η σχέση με τη λεμαργία είναι η εξής. Θα σου πω μια ιστορία. Μια ιστορία δεν θες πάντα. Ναι. Είμαι με τη Λίδα Ματσάγκου, παίζουμε σε κουμπάρα μου και φίλη και της Μαράγδας και παίζουμε σε ένα δρόμο της πόλης, ήταν νομίζω κάτι του Μανουσάκη, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχει γίνει break, έχουν τελειώσει οι σκηνές μας και έχουμε λυσάξει τη πείνα. Οπότε τότε εκείνα τα χρόνια, άμα δεν τρώγαμε, είχαμε και νεύρα. Ναι, δηλαδή ξέρω το βασικό. Τι ξέρεις. Σε αυτό το τομέα, εσένα τώρα που μου το λες, το θυμάμαι. Ναι. Λίγο θέλω να φάω το κάτι τη μου. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιούμε ότι έχει έρθει το break. Και πάμε και παίρνουμε το break και τρώμε κρυφά. Και μετά ερχόντουσαν οι άλλοι. Κορίτσια, εσείς δεν θα φάτε κάτι. Μπα! Δεν θέλουμε. Κάναμε τις αδύνατες. Αυτή η ιστορία με τη λεμαργία. Έχει λεμαργία δηλαδή. Όχι ιδιαίτερη. Μάλιστα. Απλά θέλω να τρώω κάθε τρεις ώρες γιατί αισθάνομαι ότι δεν είμαι καλά. Όχι. Φυσικά λίγο. Μην φανταστείς μια κατσαρόλα.
Κάτι, να σου πω κάτι. Έκανες παιδάκια, έκανες το σώμα σου, δεν χάλασε. Δηλαδή, μπράβο σου. Πρέπει σε να σου πω. Όχι, δεν είχες τέτοια με το σώμα σου. Γυμνάζεσαι ακόμα, έτσι. Γυμνάζομαι, ναι. Γυμνάζομαι. Αναγκαστικά. Δεν πρέπει. Έχεις πει τη φράση τα κιλά κυλούν προς όφελός μου. Προς όφελός μου, ναι. Έφτιαξαν λίγο τα προσωπάκι. Το πιστεύεις αυτό που έχει πει η Κατρίν Ντενεύ? Ότι από μια ηλικία και μετά πρέπει να αποφασίσει να διαλέξει κανείς ή κόλο ή πρόσωπο. Αλήθεια, λες. Έχει αυτό, ναι. Α, καταπληκτικό. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω φαίνεται. Η επόμενη λέξη είναι stop. Ναι. Τι, αν το έχω παραβιάσει ποτέ. Ό,τι καταλαβαίνεις. Τι σημαίνει για μένα stop. Ό,τι θες. Εκτός από τα παλιά προφυλακτικά. Ό,τι θες από όλα αυτά. Ό,τι συνειρμό σου γεννάει. Μου γεννάει το ότι δεν πρέπει να παραβιάζει ο ένας την ελευθερία του άλλου. Αυτό είναι για μένα το stop, είναι ότι σέβομαι τον άλλον. Μας έστειλες τώρα. Γιατί, να καλό ήταν. Ναι, ναι, πολύ καλό ήταν. Αυτό ήταν Βολτέρος. Η επόμενη λέξη είναι εφιάλτης. Βλέπω τελευταία αρκετούς. Μεγάλος εφιάλτης μου είναι όταν είμαι σε θεία σου που δεν έχει χιούμορ. Εσύ το ξέρεις. Αυτό θέλω να γελάω. Έχω κόμπλεξ. Δεν είναι κόμπλεξ, βρε αγάπη μου, αυτό μα τώρα. Είναι θα γίνουμε και κομπλεξικοί επειδή, επειδή είμαστε υγιείς. Όχι, μην τρελαθούμε. Ξέρουμε, είμαστε που είμαστε ενοχικοί, αλλά μην είμαστε ενοχικοί και εκεί που έχουμε δίκιο. Ναι, ναι, σωστά. Θέλω όχι, να γελάω. Είναι χαρά. Θέλω να είμαι χαρούμενη. Μ' αρέσει η ειρήνη, μ' αρέσει το γέλιο, μ' αρέσει η ομάδα. Δεν θα πω το θείασο. Έχω βρεθεί σε θείασο και είχα πει να πω ένα ανέκδοτο και ακούω και από το σκηνοθέτη και από την πρωταγωνίστρια που λένε τα μισώ τα ανέκδοτα. Τα απεχθάνω με τα ανέκδοτα. Πάγωσα. Ναι. Πάγος. Ναι, πάει αυθορμητισμός, πάει. Σε με, μωρέ. Μα όλο αυτό το κουβαλάς και στη σκηνή και είσαι στήρος και μετά δεν μπορεί να ταυτιστεί ο θεατής μαζί σου. Χρειάζεται να νιώθει ότι είναι μέρος αυτό της θείας κοινωνίας, μια και μιλήσαμε για την εκκλησία μετά. Πρέπει όλοι μαζί να μεταλαμβάνουμε. Δεν γίνεται μόνο σου να παίζεις και να είσαι και σοβαρός και να μην. Πρέπει να σκεφτεί ο άλλος από κάτω. Πρέπει να ταυτιστεί, πρέπει να γίνεις ένα. Εγώ θέλω να γελάω, γιατί αν δεν γελάω, αισθάνομαι ότι δεν ζω πραγματικά. Συμφωνώ. Τι εννοώ. Μόνο το γέλιο έχει την αλήθεια της ζωής. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί ό,τι και να πεις, όσο σοβαρό και να είναι, αν το κανιβαλίσεις λίγο, γίνεται ακόμα πιο πραγματικό. Μα έτσι δεν είναι. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα ακριβώς όπως λέγεται. Δηλαδή είναι και έτσι, αλλά μπορεί να είναι και έτσι. Και το αστείο έρχεται και το χαλάει και το κάνει πιο πραγματικό. Και έτσι είναι διπλό. Έχει διπλή σκέψη, άρα είναι και ο ένας και ο άλλος εαυτός. Τον εφιάλτη θέλω. Λοιπόν, τον ο ένας είναι ότι είσαι θεία σου χωρίς. Άλλον εφιάλτη, πιο εφιαλτικό. Πιο εφιαλτικό. Ναι. Όταν ήμουν παιδί, έβλεπα συνέχεια ότι με κυνηγάνε με μαχαίρια, με ψαλίδια. Βέβαια, λέει ο Φρόιντ ότι είναι ερωτικό αυτό. Ερωτικό. Αλλά βασικά ήταν άγχος, νομίζω. Και εγώ και ενοχές, νομίζω. Πιθανόν. Και με κυνηγούσε συνέχεια ένας τύπος να με σκοτώσει. Μπορεί να είναι και προηγούμενη ζωή. Πώς ήταν αυτός? Δεν έβλεπα πρόσωπο. Και μια φορά λέω. Αυτά τα σεξουαλικά όνειρα που βλέπετε οι γυναίκες και δεν σας νοιάζει το πρόσωπο καθόλου. Όχι, τι δεν νοιάζει. Πού κοιτούσε πιο χαμηλά? Όχι, κοιτούσα μη με σκοτώσει. Σεξουαλικά όνειρα βλέπεις? Όχι. Δεν βλέπω. Βαριέμαι. Α, τέλειο. Δεν μπορώ. Δεν το βάζεις δηλαδή, στην κασέτα. Δηλαδή, όπως και αν αρέσει, εσύ ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Να το βλέπω και στον ύπνο μου, όχι αγάπη μου. Να ξεκουραστούμε και λίγο. Κοίτα, στον ύπνο σου μπορούσε να μην έβλεπες το Γεράσιμο. Μπορεί να κάνεις άλλο cast. Α, ναι. Αλλά δεν προλαβαίνεις. Έχεις τόση κούραση πια. Θέλω να πω το εξής. Τελικά, πώς γλίτωσε από το όνειρο, δεν με ρωτάς. Ναι. Έκατσα και με την ψαλιδιά μου την λέω, δώσ' το ρε φίλε, να τελειώνουμε. Με μαχαίρωσε, δεν το ξανάδα. Είναι καλό κόλπο αυτό, να ξέρεις. Όταν σε κυνηγάει ο εφιάλτης σου, πρέπει να τον δεχτείς. Πάρα πολύ ωραία, αλλά εκείνη την ώρα δεν αποφασίζεις εσύ τι θα κάνεις. Πώς, άμα βάλεις τον μυαλό να δουλέψει, το αισθάνεσαι. Αρχίζεις και ξυπνάς από την ταραχή. Το φοράς, οπότε, ναι. Η επόμενη λέξη είναι ρολόι. Δεν φοράω ποτέ. Ο λόγος, ό,τι ωραία ρολόγια μου έχει πάρει ο Γεράσιμος, ειδικά με το Σέξπιρ που έχω και αδυναμία μεγάλη, το ξέρεις, τα χάνω. Οπότε έχω συλλογή από ρολόγια. Η σχέση με τον χρόνο. Τώρα πια καλή, και αυτό το οφείλω στο Γεράσιμο. Δεν ήταν καλή τα παλιά χρόνια, ήμουν λίγο. Όχι, όταν δουλεύαμε πάντως μαζί, που έχουν περάσει κύρια. 12. Κάτσε να σου πω, έχουν περάσει 15 χρόνια. Ναι. Όχι, 15, 14. Ερχόσουν στην ώρα σου, ήσουν επαγγελματίας. Δεν είχες τέτοια προβλήματα. Όχι, δεν είχα. Τι προβλήματα είχες? Πιο παιδί είχα ένα θέμα με το χρόνο. Ότι? Ότι μπορεί να αργούσα, ας πούμε, και 10 λεπτά στο ραντεβού μου, αλλά επειδή ήμουν ενοχικός άνθρωπος, θα σου πω, για μένα αυτά τα 10 λεπτά ήτανε θρίλερ. Μετά το διάλειμμα θα πάμε στην επόμενη λέξη.